Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2. Το οποίο τώρα έρχεται αυτό το νούμερο 2 που πήγα εγώ πριν να το πάω στο νούμερο 5. Λοιπόν, Ειρήνη Κολίδα, θυμάστε το Survivor 1. Δεν γίνεται να το ξεχάσουμε. Το κόλαφος. Έτσι, Στεφανία, θυμάσαι, ναι, ναι. Κολίδα. Επίθετο, ναι. Και χαρακτηριστικό πάνω τους μαζί. Λοιπόν, μας ξάπιασε λίγο γιατί ανέβασε ένα αποστάρισμα, έκανε ένα αποστάρισμα στο Instagram, το οποίο το λέγεται πολύ κατηγορεί την τουρκική παραγωγή για κάποια μέλη που είχε δείξει το ατύχημα που θυμόμαστε όλοι που της κόστησε και την έξοδό της από το Survivor. Εγώ μίλησα μαζί της, δεν ήθελε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις γύρω σε αυτό το θέμα, όμως σκέφτηκα ποιος άλλος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ο Μάριος Πρίαμος. Έτσι λοιπόν μας μιλάει ο Μάριος Πρίαμος και δείτε τι είπε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η Ειρήνη Κολίδα, μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων που την ήθελαν να συμμετέχει στο Survivor 2, πήρε για πρώτη φορά θέση, γράφοντας σχετικά στο Instagram της. Θα ήθελα να απαντήσω στα πολλά μηνύματα που δέχομαι το τελευταίο διάστημα για το εάν θα πάω στο Survivor 2. Αισθάνομαι πως είναι χρέος μου ύστερα από τόση αγάπη που έχω εισπράξει και εισπράττω από εσάς να μάθετε όλη την αλήθεια από εμένα και όχι από ψευδή άρθρα δημοσιογράφων. Όχι, δεν θα πάω και δεν είναι ότι δεν θα ήθελα, αλλά δυστυχώς όταν συνέβη το ατύχημα, η παραγωγή δεν νοιάστηκε στιγμή εάν μπορώ εγώ να τα απεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Εάν πονάω και πώς τα βγάζω πέρα. Όλη αυτή η συμπεριφορά μου έχει αφήσει μία πικρία και καθιστά αδύνατη τη σκέψη και μόνο της επιστροφής μου εκεί. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι δεν μου έγινε και ποτέ πρόταση. Τι δήλωσε όμως ο Μάριος Πρίαμος, συμπαίκτης της Ειρήνης Κολίδα στην εκπομπή μας? Σου κάτι, είναι ένα θέμα πολύ λεπτό το συγκεκριμένο και δεν θέλω να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Γιατί ακόμα ίσως να υπάρχουν διάφορα θέματα που να έχουμε με την παραγωγή. Το θέμα τώρα είναι θέμα, δεν είναι αστείο. Τώρα μιλάς για ένα τηλεοπτικό προϊόν που χτύπησε 90%. Τώρα κάτσουμε να μιλάμε για ατυχήματα και να λέμε και να αρθούν και να... Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Είμαι καλά, ότι ετοιμάζω πολλά πράγματα, θα με δείτε σύντομα και θα με ακούτε και όλα αυτά. Θα έχεις κάποια σχέση με το Survivor 2? Ναι, θα ετοιμάζω μια εκπομπή διαδικτυακά, ετοιμάζω ραδιόφωνο, ετοιμάζω κάτι στην τηλεόραση. Και σύνολοι θα πάμε στην ένωση των δύο ομάδων όταν θα είναι με το καλό.